Λοιπόν, κύριε Τζίμα, ο λόγος σε εσάς. Καλός ο καυγάς. Το 90% των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίχθηκε και ψηφίστηκε και από τα δύο κομμάτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα οι λεπτομέρειες, οι διαφορετικές αποχρώσεις μπορεί να υπάρχουν. Η Σουηδία όμως παραμένει ότι συνεχίζεται ένα πλαίσιο οικονομικής πολιτικής που ξεκινάει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο των κομμάτων και του Πασόκ Κινάλ, θα έλεγα από πριν. Το οποίο είναι σταθερό, παραμένει, δεν γνωρίζει από ανάπτυξη, βρίσκεται δίπλα μας και ψήφος και στα δύο κόμματα σημαίνει έγκριση αυτού του σχεδίου των επόμενων εκλογών. Γιατί κοιτάξτε, εμείς μπορεί να συζητάμε αυτή τη στιγμή πώς μπορούν να απαλληλθούν οι εργαζόμενοι έτσι αλλιώς από εδώ, από εκεί, ποιο από τα δύο κόμματα έφερε, προχώρησε τις σχέσεις εργασίας κτλ. Κτλ. Αυτή τη στιγμή στον τουρισμό στη χώρα μας, που έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, οι ξενοδοχοί υπάλληλοι. Άλλοι εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμό δουλεύουν με 14 διαφορετικές συλλογικές συμβάσεις. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν 14 ώρες και μένουν σε κοντέινερ. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν 4 ώρες γιατί τόσο χρειάζεται επιχείρηση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν συμβάσεις μιας ώρας. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν με καθεστώς μαθητείας. Γενικά η κατάσταση είναι πάρτε κόσμο ό,τι θέλει ο επιχειρηματίας και αυτό έχει στοιχειοθετηθεί με τις πολιτικές που εφάρμοσαν τα προηγούμενα χρόνια και τα δύο κόμματα. Το ίδιο ισχύει και στο ασφαλιστικό. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει θέμα. Ναι, εξυγχρονισμού των ασφαλιστικών συστημάτων. Πινοσέτ, ξεπινοσέτ, η κατεύθυνση είναι τρεις πυλώνες. Τα κράτη να δίνουν όσο το δυνατόν μικρότερες συντάξεις και από εκεί και πέρα ιδιωτική ασφάλιση και όποιος έχει να πληρώνει αλλιώς δουλειά μέχρι τον τάφο. Και αυτό στοιχειοθετείται σήμερα και από τις πολιτικές των δύο κομμάτων, οι οποίες η μια πάνω στην άλλη έχουν φέρει τους συνταξιούχους στην κατάσταση που είναι σήμερα. Γιατί σήμερα μπορεί να λέει η κυβέρνηση για αυτό το επίδομα που βαφτίζει προκλητικά 13η σύνταξη, αλλά η πραγματικότητα και έτσι είναι ότι ψήφος του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα σημαίνει ψήφος στον νόμο Κατρούγκαλου. Ψήφο σε μείωση 20-45% των συντάξεων, ψήφο στο άδειασμα των ασφαλιστικών ταμείων. Το θέμα της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή. Στη σκέψη. Καταρχήν, μιλάμε για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος από το 1992 που άνοιξε η συζήτηση επί νόμου Σιούφα. Όλα αυτά τα χρόνια. Θέμα, έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν. Αποδείχτηκε ότι 30 θέμα. Χρόνια οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι βγαίνουν σήμερα στη σύνταξη, έχουν πληρώσει χιλιάδες ασφαλιστικές εισφορές. Πού πήγαν αυτές οι ασφαλιστικές φορές? Ναι, και υπήρχαν και τις προηγούμενες δεκαετίες μια σειρά. Πήγανε στα χρηματιστήρια, τώρα πάνε στα real estate. Εξαφανίστηκαν τα αποθεματικά με τους νόμους των κυβερνήσεων από κοινού. Και ξαφνικά ο ΙΜΕ και οι δύο δεν υπάρχουν χρήματα να δοθούν συντάξεις. Μα οι συνταξιούχοι τα πλήρωσαν αυτά τα χρήματα. Και σήμερα βρίσκονται να τους λένε ότι εμείς τόσα μπορούμε να σας δώσουμε 3,60. Πάρτε και ένα επίδομα που καλώς το παίρνουν γιατί το έχουν πληρωμένο. Και να πούμε και την αλήθεια, αν δεν γινόντουσαν και όλες αυτές οι κινητοποίησεις των συνταξιούχων με τα αριστερά μάτα απέναντι της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Πιθανά και αυτό να μην δινόταν. Και ερχόμαστε σήμερα στο διατάφτα που είναι, αν σε αυτές τις συνθήκες θα συνεχίσουμε να ζούμε μαθαίνοντας τι σημαίνει χαμηλές πτήσεις ή όλα αυτά που χάθηκαν το προηγούμενο διάστημα θα βρεθούν στο τραπέζι και με αγώνες διεκδικήσεις, με ισχυρό κουκουέ, θα ανοίξει ένας δρόμος για την ανάκτησή τους και για την κατάκτηση και νέων κατακτήσεων. Γιατί, να μην ξεχνάμε, είμαστε στο 2020. Ερχόμαστε σήμερα και συζητάμε αν μπορούμε να ζούμε με σταθερή δουλειά, με υγεία για όλους, για μια σειρά παροχές, υποδομές, οι οποίες μπαραλιάστηκαν με τις πολιτικές των κομμάτων το προηγούμενο διάστημα. Παίρνω μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε σε αντιπυρική περίοδο. Και τα πάντα είναι σμπαράλια. Δεν υπάρχει πέτρα πάνω στην πέτρα. Μην το ανοίξουμε, και αυτό είναι και με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόστος όφελος, στηρίχτε τις περιοχές που υπάρχει οικονομική δραστηριότητα και αφήστε τους άλλους να κάνουν. Και με τις πολιτικές των κομμάτων που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα. Κύριε Αμαλατίδη, τι λέτε? Μόνο για τις δημοσκοπήσεις να πούμε. Η προχθεσινή συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος με τους χιλιάδες ανθρώπους που πρώτη φορά συμμετείχαν σε συγκέντρωση και βρέθηκαν εκεί πέρα, μια μαχητική συγκέντρωση, είναι ένα καλό δείγμα ότι υπάρχει μια τάση αυτή τη στιγμή, ένα κόσμο που συζητάει. Είστε αισιόδοξοι ότι θα αυξήσετε τα ποσοστά σας? Εμπιστεύεται το Κομμουνιστικό Κόμμα γιατί την έχει κάψει στη γούνα του. Εγώ παίρνω την πάσα με τον κύριο Τζίμα και θέλω να ρωτήσω. Καλά θα κάνουν τα πολιτικά κόμματα να μην απαξιώνουν και να λένε τη λέξη επίδομα. Γιατί δεν είναι επίδομα. Ο νόμος που ψηφίστηκε και το γνωρίζουν και το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι μόνιμο μέτρο, είναι σύνταξη η οποία θα χορηγείται κάθε χρόνο. Και γιατί δεν δίνατε τότε τη 13η και τη 14η σύνταξη?
Κύριε, και δώσατε ένα ποσό το οποίο φυσικά και θα το πάρουν οι συνταξιούχοι γιατί το έχουν πληρώσει. Αλλά είναι τη τάξη των 300-400 ευρώ. Άρα είναι αυτό ο δημοσιονομικό χώρο που το δικαίωμα στη σύνταξη δεν το δέχεται. Να πούμε ότι ο Κορσές είναι αυτό που έχει να δώσει επίδομα και σύνταξη 3,60 και δεν δίνει πραγματική 13 και 14. Πολύ εύκολα τα απαξιώνεται. Εμείς που απαξιώνουμε, εσείς απαξιώνετε τις ζωές των συνταξιούχων. Τους καλείτε να ζήσουν με 3,60 και έχουν παιδιά και γκόνια. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ότι ισχύουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Θα σας απαντήσω για τη σύνταξη. Ναι, αλλά υπάρχουν και ατομικές συμβάσεις, κύριε Αμανατίδη. Κοιτάξτε, υπάρχουν και ατομικές συμβάσεις που οι συλλογικές διαπραγματεύσεις γίνονται μπαράλια. Τα υπογράψατε αυτά στον νόμο του κυρίου Βρούτση, τον κάνατε δικό σας. Άλλο, δεν θέλω να αντιδικήσω μαζί σας. Είναι άλλα τα οποία παίζονται με την οπισθοδρόμηση την οποία θέλει να μας φέρει η Νέα Δημοκρατία. Οι κλαδικές συμβάσεις, οι οποίες αναφερθήκατε στον τουρισμό, οι οποίες έχουν επέκταση σε χιλιάδες εργαζόμενους στον τουρισμό, είναι θετικό ή αρνητικό? Το ότι μειώθηκε η ανεργία με τις νέες θέσεις εργασίας να είναι στην πλειοψηφία τους θέσεις πλήρους απασχόλησης είναι θετικό. Καλά, ή αρνητικό? Εδώ το σύστημα Εργάνης δίνει ότι την περσινή χρονιά 55% των νέων θέσεων εργασίας ήταν θέσεις μερικής απασχόλησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα, το δείχνουν τα δικά σας στοιχεία. Όσο για τον τουρισμό, μας βλέπουν αυτή τη στιγμή εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, ναι, και γελάνε με αυτά που λέτε. Συμβάσεις, κλαίνε μάλλον, γιατί στην κατάσταση Τσίμα, που έχετε φέρει και εσείς την προηγούμενη, δεν ξέρουν πώς θα τα βγάλουν πέρα. Παίζετε, κύριε Τσίμα, αυτή τη στιγμή. Κύριε Τσίμα, ξέρετε τι παίζετε αυτή τη στιγμή? Η επαναφορά πολιτικών από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα δίνει βάση στις ατομικές και επιχειρησιακές συμβάσεις. Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας, αφού μαζί τα έχετε ψηφίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πήγαμε η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και τα λέει, γιατί θέλει να πάρει και το OK από τους μεγάλους, ότι μπορεί να τα κάνει καλύτερα. Κάνετε. Εσείς όμως στη ζούλα τα έχετε εφαρμόσει όλα. Μια χαρά. Καταρχήν, να μιλήσουμε στοιχεία, επειδή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή προσπαθούν να εμφανίσουν ότι γίνεται μια κοσμογονία. Στον πρώτο μεταμνημονιακό προϋπολογισμό προβλέπονται, για να ξέρει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, προβλέπονται 52 δισεκατομμύρια φόρων, εκ των οποίων τη μεγάλη πλειοψηφία πληρώνει Μαρίδα, 3 δισεκατομμύρια πληρώνουν μεγάλες επιχειρήσεις και οι εφοπλιστές δε εθελοντικά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή οικονομία είναι γνωστό ότι τραβάει χειρόφρενο. Από το πικ που έπιασε 2,4% ανάπτυξη το 2017, αυτή τη στιγμή πάει όλο και παραπίσω. Τα κράτη-μέλη είναι βουτυγμένα στα χρέη, οι ανταγωνισμοί διωγγώνονται και σε οικονομικό επίπεδο η γενική τάση είναι σφίξτε το ζωνάρι για να ξεπεράσουμε τον ανταγωνισμό με τις αντίστοιχες αμερικάνικες και κινέζικες επιχειρήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η Νέα Δημοκρατία, η οποία κινούνται ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στηρίζουν με νύχια και με δόντια αυτές τις πολιτικές, θα αναγκαστούν, θέλουν, δεν θέλουν, είτε μπλε είτε ροζ, να ακολουθήσουν τις ίδιες ακριβώς κατευθύνσεις. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει για τον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι η επόμενη των εκλογών θα είναι όχι απλά μία από τα ίδια, αλλά θα συνεχιστούν αυτές οι πολιτικές και θα προσθεθούν και νέα μέτρα στην περίπτωση που εσείς κρίνεται αυτό εφικτό. Ότι ο πυρήνας του κακού είναι οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης? Εμείς θεωρούμε ότι ο πυρήνας του κακού είναι το άγιο δισκοπότηρο και της ανταγωνιστικότητας, ναι, των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν σε καθεστώς αρμέγω την αγελάδα για να βγάλω περισσότερα από ό,τι βγάζουν οι διπλανές επιχειρήσεις, και στη θέση της αγελάδας είναι οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, η νεολαία, η οποία μαθαίνει σε συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρά τα μεγάλα λόγια, να είναι και κινητική, να είναι και στη διαβίου μάθηση και να μαθαίνει να την κοιτούν και οι εργοδότες στα δόντια για να βρουν ποιος είναι ο πιο φθηνός εργαζόμενος. Ενώ τα λέτε όλα αυτά και πολλοί μπορεί να συμφωνούν με αυτά που λέτε, αλλά τα ποσοστά παραμένουν σταθερά στα χρόνια της κρίσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτή τη στιγμή. Και με αυτό κλείνουμε. Γιατί ο κόσμος μαζεύει μια πείρα, έχει κάψει τη γούνα του, ξέρει τι του γίνεται γύρω του. Και αν αποφασίσει να κάνει το βήμα, θα στηριχθεί, θα εμπιστευτεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, όχι μόνο γιατί του είπε την αλήθεια, αλλά κυρίως γιατί βρέθηκε μπροστά στην οργάνωση της πάλης και έχει σχέδιο, σχέδιο πραγματικό που στο επίκεντρό του έχει τις ανάγκες των εργαζόμενων και όχι τις απαιτήσεις των επιχειρημάτων. Και αυτό το σχέδιο είναι μια διαφορετική Ελλάδα και Ευρώπη, η Ελλάδα και η Ευρώπη του σοσιαλισμού.